Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε γκέτο τοξικομανών έχει μετατραπεί το παλιό νοσοκομείο Ρόδου. Αρκετές είναι οι καταγγελίες συμπολιτών μας ότι δέχονται επιθέσεις από τοξικομανείς. Η κάμερα της τηλεόρασης Αιγαίου βρέθηκε εκεί και μας μίλησαν δύο χρήστες οι οποίοι μας επιβεβαίωσαν τις καταγγελίες. Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στο παλιό Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Μετά από αρκετές καταγγελίες συμπολιτών μας, βρισκόμαστε εδώ για να καταγράψουμε και να σας δείξουμε το τι επικρατεί εδώ. Είναι μέσα στο κέντρο της πόλης, 5 λεπτά από το κέντρο, όπου είναι γκέτο τοξικομανών. Μέσα στο κτίριο υπάρχει η Αγία Εκατερίνη. Από ό,τι μας λένε, όταν έρχονται να εκκλησιαστούν, δέχονται επιθέσεις από τοξικομανείς και πολλοί έχουν πέσει θύματα κλοπής αντικειμένων. Από ό,τι μας λένε, ζητούν την φύλαξη του κτιρίου. Εμείς βρεθήκαμε εδώ και εμείς οι ίδιοι δεχτήκαμε επίθεση, οπότε επιβεβαιώνονται ό,τι μας έχουν πει. Δεν μας άφησαν να πλησιάσουμε, θεωρούν ότι είναι ο δικός τους χώρος και μάλιστα μας είπαν ότι σε περίπτωση που αποκαλύψουμε τα πρόσωπά τους, όπως εμείς δεν είχαμε αυτή τη διάθεση, θα μας σταυρώσουν. Οπότε λοιπόν θα έπρεπε η τοπική κοινωνία, οι τοπικοί μας άρχοντες να μεριμνήσουν, να δουν, να καθαριστεί ο χώρος και να φυλάσσονται και να προφυλάσσονται οι συμπολίτες μας που έρχονται για να εκκλησιαστούν. Κυρίες και κύριοι, βρέθηκε τελικά ο Μπάμπης, ο οποίος ήθελε να μας μιλήσει, ήθελε να μας πει το τι γίνεται εδώ. Όντως ισχύουν αυτές οι καταγγελίες ότι κάποιες κυρίες, κάποιοι συμπολίτες μας δέχονται επιθέσεις όταν έρχονται να εκκλησιαστούν και πάρα πολλοί αυτοί είναι Μπάμπη που πολλές φορές όχι μόνο έρχονται στην εκκλησία, έρχονται για κάποια γραφεία που βρίσκονται εδώ κοντά, χάνουν το δρόμο και βρίσκονται εκεί και δέχονται επιθέσεις. Από ό,τι μας λες εσύ ότι είναι συγκεκριμένος αριθμός, είναι 2 τα άτομα, έτσι. Στους 300 είναι... Δεν είναι 2, είναι 5, τους οποίους τους κατακρίνουμε και τους διώχνουμε και από κοντά μας, γιατί εμείς είμαστε χρήστες, είμαστε τοξικομανείς, δεν θέλουμε τους κλέφτες κοντά μας, γιατί μας παίρνει και εμάς το ποτάμι να ο κλέφτης και αυτός κλέφτης. Είμαστε τοξικομανείς, το δεχόμαστε, μας αρέσουν τα ναρκωτικά, το δέχομαι, έχω κάνει αποτοξίνωση 2 φορές, έχω μείνει καθαρός, ξαναποτροπιάζω, είναι πολύ εύκολο να αποτροπιάζουμε, αλλά πάμε στο συγκεκριμένο θέμα που μας καίει. Ναι, έρχονται να εκκλησιαστούν οι κυρίες και οι κύριοι και με το που βρούνε λίγο πλάτη την κυρία θα κάνει την αρπαγή της τσαντούλας και θα αρχίσει να τρέχει. Έγινε και την περασμένη Παρασκευή, Κυριακή. Ή πριν 2 Κυριακές ή πριν 2 Παρασκευές. Πότε άρχισαν οι χαιρετισμοί? Πριν 2 εβδομάδες. Νομίζω έγινε τότε μια φάση από έναν τον οποίο δηλαδή τα έδωσα πίσω στη γυναίκα, τα έκανα, πάει να τον παλώσει το θέμα, αλλά ό,τι και να παλώσει, την έκανε τη ζημιά και μας παίρνει όλους στο ποτάμι. Εμείς, Μπάμπη μου, πες μου, γιατί δεχτήκαμε τέτοια επίθεση σήμερα, μόλις μας είδαν? Να γιατί τρομοκρατούνται τόσο? Τρομοκρατούνται, η αλήθεια, και με ένα απλό κινητό να μπεις μέσα και να αρχίσεις να παίρνεις, γιατί νομίζουν ότι θα το πας στην αστυνομία, νομίζουν, τρώνε τις παράνοιες τους. Ναι. Και με ένα απλό κινητό να μπεις, γιατί το κάνουν και πολλοί του δικού μας συναφιού, μπαίνουν με ένα απλό κινητό και τραβάνε κάποια κατάσταση, ένα ανταλαβέρι, ξέρω εγώ, που θα γίνει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, αυτό για τον ΑΒΓ λόγο. Αυτό που πρόλαβα να μας πούν κάποιοι είναι ότι στερούνται ψυχίατρο, ότι δεν σας παρέχουν ψυχίατρο που έχετε ανάγκη. Ισχύει αυτό? Κοίταξε να δεις. Όχι μόνο ψυχίατρο. Το θέμα εδώ είναι ένα πρόγραμμα που λέγεται ΟΚΑΝΑ. Ναι. Ένα είναι το ΟΚΑΝΑ στην Ελλάδα. Το κάθε ΟΚΑΝΑ έχει δικό του νόμο. Ναι. Εδώ είναι δικό του το μαγάζι. Δηλαδή θα βάλουν τη δικιά του τιμωρία, θα το πάνε όπως θέλουν, θα σου πούνε τιμωρία 3 μήνες γιατί σε βρήκαμε ναι, σε παράλληλη χρήση. Μα γι' αυτό είμαι εδώ πέρα στο
Υπάρχουν πολλές καταγγελίες για τον ΟΚΑΝΑ ότι δεν λειτουργεί σωστά, όπως μας λες εσύ και εσύ. Δεν λειτουργεί σωστά. Εγώ δεν είμαι μέσα αυτή τη στιγμή, ήμουνα μέσα, αλλά δεν λειτουργεί σωστά. Δηλαδή, έχω ανέβει στην Αθήνα γιατί χρειάστηκε να ανέβω δεν ξέρω αν ήταν τα κεντρικά εκεί. Ωραία. Μου είπανε θα πας εκεί να χορηγήσει. Και συγκεκριμένα εδώ τότε, αν δεν έδινε σούρα, ουρολειψία, δεν σε χορηγούσανε. Ναι. Και είμαι στην Αθήνα και πάω, επειδή έχω κάνει χρήση, λέω δεν θέλω να δώσω ούρα. Ναι. Και πάω να φύγω και μου λέει η κυρία, τη χορήγησή σας δεν θα την κάνετε, ξεχάσατε. Ναι. Από εκεί κατάλαβα ότι μαγαζί τους και το δουλεύουν όπως θέλουν. Είμαι από το 2011 στο πρόγραμμα. Διαπαντός δεν υπάρχει, το συμβόλαιο δεν γράφει διαπαντός. Ήτανε 15 Αύγουστος, τα 9 μέρα της Παναγιάς. Έκανα την αίτηση πριν 4 χρόνια και περιμένω ακόμα να μπω μέσα στο πρόγραμμα. Για το ΟΚΑΝΑ μιλάς. Για το ΟΚΑΝΑ, ναι. Είμαι χρήστης του οξυγκομανής. Για ποιο λόγο δεν σε έχουν καλέσει ακόμη? Πήρα το ποτηράκι και έφυγα για να κάνω καλά εσένα, Φελίπη, παράδειγμα. Και έτσι έγινε. Δηλαδή, ναι, πήρα τα. Ναι. Την πήρα και έφυγα. Αυτό δηλαδή είναι τιμωρία. Ναι, αυτό είναι τιμωρία. Είναι μέχρι 6 μήνες, μέχρι ένα χρόνο. Ναι. Όχι 4 χρόνια να κάθομαι να ζητιανεύω όπως ζητιανεύα και τώρα για να μαζέψω 10 ευρώ και να έρθω να πληρώσω για να πάρω το φάρμακό μου. Που πρέπει να πληρώσεις για να πάρεις τη δόση, έτσι. Το υπογλώσιο. Αυτό που πίνω, ναι. Αυτό το υπογλώσιο, εσύ που αγοράζεις από εδώ. Ναι. Πώς μπορούν να το έχουν? Δεν ξέρω, αυτό δεν μπορώ να σου απαντήσω. Είναι χρήστες αυτοί που το μεταπουλούν? Δεν ξέρω πού έρχονται. Όχι, εσύ πού το αγοράζεις, από χρήστη? Από ξένο άνθρωπο. Από ξένο. Από ξένο, ναι, από έξω. Έρχονται εδώ. Όχι, από τα παιδιά από εδώ πέρα. Ναι, αυτό, ωραία, να το ξεκαθαρίσουμε. Γιατί έχει παιδιά άρρωστα που περιμένουν στην αναμονή να μπουν. Εσύ λες τώρα ότι 10 ευρώ να αγοράσεις το υπογλώσιο. Το υπογλώσιο, ναι. Και το παίρνεις από κάποιους που έρχονται απ' έξω. Απ' έξω, ναι, περιμένω τώρα να πάει μία η ώρα, να έρθει το άλλο με τα μάξι, να το πληρώσω και να φύγω. Οπότε γίνεται εμπορία στο υπογλώσιο, έτσι? Βέβαια. Μάλιστα, εμείς θα επικοινωνήσουμε με το ΟΚΑΝΑ. Να είστε καλά και ευχαριστώ πολύ. Και άλλα παιδιά εδώ πέρα περιμένουν στην αναμονή για να μπουν μέσα στο πρόγραμμα, που είναι άρρωστα παιδιά, που έχουν ανάγκη το υπογλώσιο και αναγκαστικά τα παιδιά κάνουν παράλληλη χρήση. Στην ουσία, άμα δεν έχουν να το πάρουν, κάνουν παράλληλη χρήση. Τώρα το ποιοι τα πουλάνε, αυτό είναι άλλο πρόβλημα. Βέβαια. Είναι εκτός προγράμματος. Ο Γενικός Πρόξενος στην Μαριούπολη Μανώλης Ανδρουλάκης είναι στη Ρουμανία και αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα από το Βουκουρέστι, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές. Σύμφωνα με απόλυτα έγκυρες πηγές του Ράδιο Πρώτο και 91,5 και το Βήμα της ΚΟ, πέρασε με επιτυχία και ασφάλεια στην Μολδαβία ο Έλληνας Γενικός Πρόξενος της Μαριούπολης, Μανώλης Ανδρουλάκης. Το ταξίδι του ΚΟΟ Διπλωμάτη ξεκίνησε την 3η 15 Μαρτίου και αν και υπήρχε εκτίμηση για ασφαλή μετάβαση εκτός Ουκρανίας την 5η το απόγευμα, εν τέλει η αποστολή ολοκληρώθηκε με επιτυχία την Παρασκευή το βράδυ. Πλέον ο Γενικός Πρόξενος βρίσκεται σε ασφαλές σημείο και έδαφος. Χθες ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επιχείρηση Νόστος 6 για την εκένωση 4 Ελλήνων πολιτών και 6 ομογενών από την Ουκρανία, οι οποίοι συνοδεύονταν από το Γενικό Πρόξενο καθώς πέρασαν τα σύνορα Ουκρανίας-Μολδαβίας. Ολοκληρώθηκε η συνάντηση και ψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης για το νέο ΕΣΠΑ, το οποίο εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου ψήφισαν η Νέα Δημοκρατία και το ΚΙΝΑΛ, ενώ καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και ΜΕΡΑ25. Επίκεντρο της αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης ήταν η κατεύθυνση των νέων κοινοτικών πόρων και οι χθεσινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού με τα νέα μέτρα στήριξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Έκτακτη συνάντηση είχαν οι δήμαρχοι της χώρας, η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή με βάση την απόφαση που λήφθηκε στο συνέδριο της ΚΕΔΕ της Θεσσαλονίκης, καθώς οι έκτακτες καταστάσεις που έχουν διαμορφωθεί λόγω της πρωτοφανούς ενεργειακής κρίσης αλλά και του πολέμου στην Ουκρανία απαιτούν, όπως τόνισε και ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Παπαστεργίου, κατά την έναρξη των εργασιών
την άμεση εφαρμογή εκτάκτων σχεδίων δράσης προκειμένου να μην καταρρεύσουν οι προϋπολογισμοί των Δήμων, αλλά και να αποφευκτεί το κλείσιμο ζωτικών υποδομών και τη λειτουργία μεγάλων και μικρών Δήμων. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στον Δήμο Βάρης Βούλας, στη Βουλιαγμένη, με τη συμμετοχή της συντριπτικής πλειοψηφίας των δημάρχων της χώρας, παραβρέθηκε και μίλησε ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Μπέτσας, καθώς και Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυρανουτάκης. Τα δεδομένα άλλαξαν και πλέον οι ανάγκες μας είναι ακόμα πιο πιεστικές. Πλέον δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάσουμε άλλο χρόνο. Οι έκτακτες καταστάσεις, τις οποίες βιώνουμε, απαιτούν και έκτακτα σχέδια δράσης, τα οποία θα πρέπει να εφαρμοστούν άμεσα. Η σημερινή μας συνέλευση γίνεται εν μέσω μιας πρωτοφανούς ενεργειακής κρίσης. Η τέλεια καταιγίδα, όπως είπε νωρίτερα και ο Κώστας Μπακογιάννης. Το άνοιγμα των λογαριασμών ρεύματος και αερίου από τα γενικά ρολόγια δοφωτισμού, από τα κολυμβητήρια, από τα σχολεία, δημιουργούν πολλαπλά εγκεφαλικά σε όλους εμάς. Αρδεύσεις, σχολικά κτίρια, καύσιμα, όλα αυτά έχουν εκτιναχθεί στα ύψη. Τον Γενάρη του 2021 η τιμή της κιλοβατόρας ήταν 6,3 λεπτά το ευρώ. Σήμερα είναι κοντά στα 25, πέρασε από και μία φάση 0,55. Αυτό από μόνο του δείχνει το μέγεθος του προβλήματος. Μιλάμε για τετραπλάσιο κόστος σήμερα που μιλάμε. Οι Δήμοι δίνουν το χρόνο 360 εκατομμύρια σε κόστος ενέργειας και πετρελαίου. Αν πολλαπλασιάσουμε το νούμερο αυτό επί 4, γιατί αυτά είναι σήμερα τα δεδομένα, και αν φυσικά δεν αποκλιμακωθεί η τιμή της ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, τότε το νούμερο το οποίο προκύπτει είναι αστρονομικό, αλλά είναι πραγματικό. Χρειαζόμαστε πάνω από 1 δισεκατομμύριο για να βγει η χρονιά. Η καταβολή από την πλευρά του ΙΠΕΣ, μετά την κοινή ομάδα που κάναμε, μαζί με το Υπουργείο Οικονομικών, μιας δόσης ΚΑΠ χωρισμένη στα δύο και μισής δόσης σχολικής ΚΑΠ, αναμφισβήτητα, αποτελεί ένα πρώτο καλό βήμα. Αλλά το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο και φαντάζομαι είναι κοινά αντιληπτό. Άλλωστε, τα χρήματα αυτά δεν νομίζω να μας βγάλουν περισσότερο από το τέλος του μήνα για να καλύψουμε τις τρύπες που έχουν δημιουργηθεί. Πριν λοιπόν βρεθούμε σε νέα αδιέξοδα και σε τέτοια που ίσως δεν θα μπορέσουμε να καλύψουμε, οφείλουμε από τώρα να πάρουμε μέτρα, Δήμοι και κεντρικό κράτος. Προτείνω πριν το Πάσχα να ξανασυγκληθεί η κοινή επιτροπή Υπουργέ, την οποία έχεις δημιουργήσει ορθά, και να επανεξετάσουμε όλα τα νέα δεδομένα. Και με βάση αυτά να σχεδιάσουμε και να εφαρμόσουμε άμεσα ένα ειδικό πρόγραμμα στήριξης των Δήμων. Δεν είναι μια απλή κρίση. Δεν είναι μια απλή οικονομική δυσκολία. Μιλάμε πραγματικά για ένα γεγονός το οποίο μάλλον η αυτοδιοίκηση δεν έχει ξανασυναντήσει μπροστά της. Και προφανώς η χρονιά δεν σώζεται μόνο με 2 ή με 3 έξτρα ΚΑΠ, σαν και αυτές που πήραμε πέρσι, και οφείλουμε και αυτό να το αναγνωρίσουμε. Πρέπει άμεσα να ληφθούν πρόσθετα μέτρα. Και φυσικά δεν συγχωρείται άλλη καθυστέρηση με τα δάνεια των Δήμων στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων. Είναι χαρακτηριστικό ότι περίπου 1.000 από τα 1.400 δάνεια που έχουμε όλοι μας στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων έχουν επιτόκιο πάνω από 5,9, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί φυσιολογικό επιτόκιο παρά το αυξημένο κόστος δανεισμού που η χώρα μας έχει. Ακόμα πιο επιτακτική είναι η ενίσχυση των ΔΕΙΑ της χώρας, εκεί που αναλογικά το ενεργειακό κόστος είναι πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με τους Δήμους. Για να μην ψάχνουμε τρόπους οι οποίοι δεν υπάρχουν, γιατί ξέρουμε το καθεστώς των ΔΕΙΑ, η μόνη ρεαλιστική λύση είναι αυτή που χθες υπόθηκε από τον συντοπίτη μου Υπουργό Ενέργειας με την επιδότηση της τιμής της κιλοβατόρας σε ειδικές επαγγελματικές κατηγορίες. Η λύση είναι μία για τις ΔΕΙΑ. Άμεσα να επιδοτηθεί γενναία με πάνω από 200 ευρώ η μεγαβατόρα, προκειμένου να μπορέσουν οι ΔΕΙΑ να συνεχίσουν να δουλεύουν. Γιατί αλλιώς πολύ σύντομα, στον επόμενο μήνα, θα δούμε διακοπές ρεύματος, θα δούμε ΔΕΙΑ να μην μπορούν να εξυπηρετήσουν τους πολίτες τους. Περαιτέρω στήριξη των Δήμων για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους, γενναίες λύσεις στο πρόβλημα, υποστελέχωση στον ΟΤΑ, παρεμβάσεις στο επόμενο δίμηνο στο θέμα της ανακατανομής αρμοδιοτήτων και λύσεις επιμέρους ζητήματα που απασχολούν την αυτοδιοίκηση, προανήγγειλε ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, μιλώντας στην έκτακτη συνάντηση δημάρχων που συγκάλεσε η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας για τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται από την ενεργειακή κρίση. Είναι ότι από την κρίση την ενεργειακή, η οποία επιτείνεται από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, δέχονται πιέσεις όχι μόνο οι προϋπολογισμοί του κράτους ή της αυτοδιοίκησης, αλλά και οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί. Επομένως, η στήριξη στους δημότες μας
μέσα από τις κοινωνικές δομές και τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι Δήμοι, είναι απαραίτητη. Και αυτή η στήριξη μπορεί να είναι επί μακρόν. Και επίσης, δεν αρκεί να αντιμετωπίσουμε μόνο με τις δομημένες, ήδη δοκιμασμένες λύσεις στο πρόβλημα, αλλά ενδεχομένως να χρειαστούν και έκτακτες παρεμβάσεις, καθώς αυτή η κρίση δεν ήρθε για να φύγει, αλλά για να μείνει. Μόνο ενωμένοι και διασφαλίζοντας την εμπιστοσύνη που έχουμε αποκαταστήσει, θα πάμε μπροστά. Αυτό είναι προϋπόθεση. Πέρα από αυτό, εμείς θα συνεχίσουμε να χρηματοδοτούμε με όποιες ενέσεις ρευστότητας είναι απαραίτητες εσάς για να μην αντιμετωπίσετε ανυπέρβλητα προβλήματα με το ενεργειακό κόστος, είτε αυτό αφορά την καθημερινή σας λειτουργία, είτε αφορά τις σχολικές επιτροπές, είτε οτιδήποτε άλλο. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε με τακτικές χρηματοδοτήσεις αυξημένες τα επόμενα χρόνια μέσω των κεντρικών αφιτελών πόρων, μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και μέσω των αναπτυξιακών εργαλείων όπως είναι το Τρίτσις, αλλά και τα άλλα όπως έχουμε πει, το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης. Εσείς θα πρέπει να είστε σε θέση να απορροφήσετε αυτούς τους πόρους. Γι' αυτό χρειάζεστε προσωπικό και καλύτερες διαδικασίες. Νομίζω θα τις έχουμε σε θέση όλες αυτές και στη θέση τους όλες αυτές μέσα στο 2022. Και όσον αφορά τα επιμέρους ζητήματα που σας ταλανίζουν, εγώ αυτό που μπορώ να δεσμευτώ είναι ότι σε όλα αυτά, είτε είναι από την αποφασιστική κάλυψη μέχρι το τέλος ταφής και όλα τα υπόλοιπα, θα έχετε ένα σύμμαχο στο Υπουργείο Εσωτερικών που θα σας διευκολύνει και θα σας ελαφρύνει ένα βάρος που σήμερα φαίνεται δυσανάλογο στους ώμους σας. Θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι πραγματικά όταν μιλούσα στο συνέδριό σας τον Οκτώβριο του 2021 και έλεγα ότι η αυτοδιοίκηση πραγματικά είναι ένας πολύ σοβαρός πυλώνας της δημοκρατίας μας και της ποιότητας ζωής των πολιτών, το εννοώ και πιστεύω απόλυτα ότι και εσείς που σήμερα είστε τόσο κοντά στους δημότες σας και βλέπετε τις αγωνίες τους, είστε έτοιμοι να δράξετε μια ευκαιρία με μια κυβέρνηση που είναι δίπλα σας και σας ακούει, να μπορέσουμε να χτίσουμε μαζί μια επόμενη μέρα, η οποία θα είναι πολύ πιο φωτεινή για την αυτοδιοίκηση και την Ελλάδα. Στην έκτακτη συνάντηση δημάρχων που συγκάλεσε η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, συμμετείχε ο Δήμαρχος Ρόδου και Πρόεδρος της ΠΕΔ Νοτιού Αιγαίου, κ. Αντώνης Καμπουράκης. Συζητήθηκαν κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στην οικονομική βιωσιμότητα και την αποτελεσματική λειτουργία των Δήμων υπό το πρίσμα των νέων δεδομένων που διαμορφώνονται από την εκτείναξη του ενεργειακού κόστους, αλλά και τις συνέπειες που προκαλεί η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και επηρεάζουν και τη λειτουργία της αυτοδιοίκησης στη χώρα μας, με τον κύριο Καμπουράκη να τονίζει κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του πως αν πέσει η αυτοδιοίκηση, πέφτει η κοινωνία και ότι αυτό είναι το μήνυμα που θα πρέπει να σταλεί προς όλες τις κατευθύνσεις. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου στην καρδιά της Ερμούπολης, στην περιοχή της Μεταμόρφωσης. Συγκεκριμένα η φωτιά ξέσπασε εντός παλαιάς νεοκλασικής κατοικίας, η οποία βρίσκεται σε εγκατάλειψη εδώ και πολλά χρόνια στην πλατεία Σταύρου Βαφία. Αμέσως κινητοποιήθηκε ο μηχανισμός της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ερμούπολης, η οποία με δύο οχήματα και δυναμικό έσπευσε στο σημείο της πυρκαγιάς, αναλαμβάνοντας το έργο της κατάσβεσης με τη συνδρομή και εθελοντών κατοίκων της περιοχής και πολιτών. Συνδυασμός των ασκήσεων Αστραπή και Ορμή πραγματοποιήθηκε από τις 16 και τις 18 Μαρτίου στη θαλάσσια περιοχή του Μυρτώου Πελάγου στη συμμετοχή μονάδων του Αρχηγείου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού, όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού. Κατά τη διάρκεια των ασκήσεων εκτελέστηκαν γυμνάσια πυρών αεράμινας, ανθυποβριαχιακού πολέμου, διοικητικής μέρημνας επικοινωνιών, ηλεκτρονικού πολέμου, αλλά και αντιμετώπισης όλων των ειδών των απειλών. Οι ασκήσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ετησίου προγράμματος επιχειρησιακής εκπαίδευσης του πολεμικού ναυτικού, με σκοπό την διατήρηση και περαιτέρω επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και μαχητικής ικανότητας των συμμετοχόντων, προστίθεται στην ανακοίνωση. Πάμε να δούμε το εντυπωσιακό βίντεο. Thank you.
Γεια. Εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος για την ομαλή λειτουργία της μονάδας αφαλάτωσης του νησιού απέκτησε η Χάλκη, όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος του νησιού, κύριος Ευάγγελος Φραγκάκης. Σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε ο κύριος Φραγκάκης, αναφέρει τα εξής. Ο Δήμος Χάλκης θέλει να ευχαριστήσει δημοσίως τον ικανό και αποτελεσματικό Γενικό Γραμματέα Νησιωτικής Πολιτικής, κύριο Μανώλη Κουτουλάκη, για την 100% χρηματοδότηση προμήθειας και εγκατάστασης ενός εφεδρικού ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους HZ για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία της μονάδας αφαλάτωσης του νησιού. Χρυσό βραβείο για τις καινοτόμες δράσεις της έλαβε η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης και Αποχέτευσης ΔΕΙΑΚΟ στα βραβεία LOT Awards 2022. Βραβεύτηκε για την χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας στην διαχείριση του νερού με την αξιοποίηση ψηφιακών δεδομένων που δίνουν τη δυνατότητα ελέγχου και διαχείρισης γεωτρήσεων δεξαμενών και δικτύων. Το βραβείο παρέλαβαν ο Δήμαρχος κ. Θεοδόσης Νικηταράς και ο Πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ Κώστας Ζαχαρός. Αγώνα μετράει το βραβείο Παλαμπάνου, Άγγελο Τρακόλα, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Θεοδόσου Νικηταράς Δήμαρχος ΚΟ και Κωνσταντίνο Ζαχαρός, πρόεδρος ΔΕΙΑ Δήμου ΚΟ. Με το χειροκρότημά σας. Καλησπέρα, συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Με τα βραβεία και τις φωτογραφίες μας, σας ενημερώνω πως το Gold βραβείο για την Silver της κατηγορίας απονέμεται στην ΔΕΙΑ της ΚΟ για το project cost and data driven water story from the source to the citizen με το δικό σας χειροκρότημα. Σήμερα η περιφερειακή η νησιωτική ΔΕΙΑ της ΚΟ βραβεύεται με δύο βραβεία, το Σούπερ και τον Γκολ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συντελεστές, στην ψυχή της επιχείρησης και στους εργαζόμενους της ΔΕΙΑ ΚΟ. Ευχαριστούμε. Ηλεκτρίσιτη και γκάλας αυτή είναι η επόμενη κατηγορία. Τρία έθιμα του νησιού της Νησίρου που θεωρούνται πατροπαράδοτα εντάχθηκαν στο Ευρετήριο Άλλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς με αποφάσεις που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού. Τα έθιμα που εντάχθηκαν στο Ευρετήριο είναι η Καλαντήρα, πρόκειται για μαθητική εκδήλωση, κατά την οποία οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου περιφέρουν στον οικισμό το πρωί του Σαββάτου του Λαζάρου ξύλινη κατασκευή, την Καλαντήρα στολισμένη με λουλούδια, τραγουδώντας ποίημα ειδικά για την περίσταση που είχε συντάξει περί το 1865 ο Ιωάννης Λογοθέτης και αποτελεί έμετη εξιστόρηση της Αναστάσεως του Λαζάρου. Όλα τα παιδιά συνοδεύουν την Καλαντήρα κρατώντας στολισμένα κλαδιά, φίνικα και τις βαγιές. Οι κάτοικοι προσφέρουν χρήματα για τις ανάγκες του σχολείου, αυγά για να διανεμηθούν στους δασκάλους ως αναγνώριση του παιδευτικού τους έργου και ψιλοκούλουρα για τα παιδιά. Ο χορός της Κούπας, ο γνωστός χορός εμπρός, αλλά το μπροστάρι, ο οδηγός του χορού, είναι συνήθως γυναίκα, η οποία οδηγείται στο μπροστάρι από κάποιον συγγενή ή γείτονα ή φίλο, ο οποίος ρίχνει στην κούπα που κρατάει το μπροστάρι ένα ποσό. Με τη συνεχή εναλλαγή των ατόμων στο μπροστάρι, ενώ ο χορός συνεχίζεται και η κούπα πηγαίνει από χέρι σε χέρι,
συγκεντρώνεται ένα ποσό που αποτελεί έσοδο της Μονής της Παναγίας της Πηλιανής ή άλλων κατά περίπτωση μονών για την αντιμετώπιση των αναγκών τους. Ο χαρακτηριστικός χορός της Κούπας γίνεται το βράδυ της 15ης Αυγούστου στο πλαίσιο του Πανηγυριού της Παναγίας της Πηλιανής. Μετά το πέρας του χορού ακολουθούν προσφορές χρηματικών ποσών τόσο από τους παρευρισκόμενους, όσο και από τους νησίριους της Διασποράς, τις οποίες απαγγέλει με πανηγυρικό τρόπο κάποιο κατάλληλο πρόσωπο. Ο χορός Καμάρες δεν είναι κυκλικός χορός, αλλά χορός σε ζευγάρια, έχοντας ενωμένα τα χέρια, δεξιά και αριστερό, στην αρχή στο ύψος του ώμου και μετά υψωμένα, δημιουργώντας είδος καμάρας. Μετά από διαφόρους βηματισμούς, κάνουν μεταβολή και το κάθε ζευγάρι περνά κάτω από τα υψώμενα χέρια της καμάρες των υπολείπων. Αυτό επαναλαμβάνεται διαδοχικά από όλα τα ζευγάρια, οπότε γίνεται μεταβολή και αρχίζει ο ίδιος βηματισμός προς την αντίθετη κατεύθυνση. Την ικανοποίηση της για ένταξη των τριών εθήμων της Νησίρου στο Εθνικό Ευρετήριο της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς εξέφρασε με ανακοίνωσή της η Εταιρεία Νησηριακών Μελετών. Μια πολύ όμορφη παράσταση είχαν τη χαρά να απολαύσουν μικροί και μεγάλοι στο Δημοτικό Θέατρο Ρόδου. Μια αίθουσα κατάμεστη με πολλά χαρούμενα πρόσωπα μικρών παιδιών. Η παράσταση έφερε τον τίτλο «Ο πειρατής της άγωνης γραμμής», αφιερωμένη στα άγωνα νησιά μας. Τη βραδιά άνοιξε ο μικρός Γιώργος Φλιτζανίδης, ο οποίος είπε ότι τα νησιά μας δεν είναι άγωνα, αλλά γόνιμα, σε ομορφιές και φιλοξενία. Υπεύθυνη θεατρολόγος, κυρία Βίκη Θεολόγη. Είμαστε σήμερα εδώ για να σας θυμίσουμε τις ομορφιές των νησιών και να σας πούμε ότι τα νησιά δεν είναι καθόλου άγωνα, αλλά γόνιμα. Γόνιμα σε ομορφιές και φιλοξενία. Είμαστε σήμερα εδώ για να μιλήσουμε για τα νησιά της άγωνης γραμμής. Παρότι το τσιφτερό κρύο, είστε εδώ δίπλα μας και δεν ξέρετε πόση ζεστασιά μας δίνει και εμάς και πόση ζεστασιά ελπίζουμε και εσάς να σας δίνει εδώ πέρα αυτός ο χώρος και οτιδήποτε πρόκειται να συμβεί πάνω σε αυτό το χώρο. Είμαστε ο Θεατρικός Σύλλογος Δωδεκανήσου, θεατρική ομάδα Γκλίντα, μια θεατρική ομάδα που δραστηριοποιείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια όχι μόνο στην παιδική σκηνή, αλλά ειδικεύεται στην παιδική σκηνή, θα λέγαμε, τα τελευταία χρόνια. Οι ηθοποιοί μας και όλοι μας οι συνεργάτες είναι δυναμικό από εδώ, από το νησί μας. Ενισχύουμε τη δημιουργικότητα των ανθρώπων που ζουν στον τόπο μας, των χωριών, της πόλης και προσπαθούμε και θέλουμε να μεταφέρουμε τη δράση μας και να παρουσιάσουμε τις δράσεις μας από την μία άκρη του νησιού στην άλλη και από νησί σε νησί. Μεγάλη μάχη, μεγάλη πάλι, ειδικά την τελευταία διετία, καθότι ο κορονοϊός καθήλωσε τον πολιτισμό, έτσι καθήλωσε και εμάς. Εμείς δεν μείναμε ήσυχοι, βέβαια, τηρώντας όλα τα μέτρα, προσπαθήσαμε, κάναμε πράγματα και έτσι συνεχίζουμε και κάνουμε. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να βλέπουμε τόσο πολύ κόσμο να έρχεται στις παραστάσεις και να περνάει καλά, γιατί είναι κάτι που μας έλειψε σε όλους τα τελευταία δύο χρόνια με όλες αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες και είναι πραγματικά μεγάλη χαρά να βλέπουμε όλη αυτή τη διάθεση του κόσμου να θέλει να περάσει καλά και να περνάει καλά και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και περιμένω τους ξαναδούμε σύντομα.
Και εγώ θα συμφωνήσω με τον Γιάννη. Ο χειμώνας φέτος ήταν δύσκολος. Διάφορα άσχημα συμβαίνουν γύρω μας. Το θέατρο είναι για όλους μας ψυχοθεραπεία, δεν το συζητώ. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ το κοινό της Ρόδου που με τόση αγάπη πραγματικά αγκάλιασε την παράσταση. Πραγματικά ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βλέπουμε πιο πολύ κόσμο σε κάθε παράσταση και μας κάνει πολύ χαρούμενος αυτό. Αυτά. Η χαρά η δική μας είναι όταν βλέπουμε τα δικά μας τα παιδιά, γιατί όλοι έχουμε οικογένειες, να λένε ατάκες και να παίρνουν ατάκες από την παράσταση, να μας τις λένε. Και αυτό συνειδητοποιούμε και βλέπουμε πόσο μεταδοτικότητα έχει η παράσταση η δική μας. Δηλαδή, τι μπορούμε να περάσουμε στον κόσμο και ειδικά στα μικρά παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ όλους που έρχεστε και στέκεστε δίπλα μας σε όλη αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστούμε. Εγώ θέλω να πω για αυτό που παίρνουμε εμείς και όχι για αυτό που δίνουμε εμείς. Θέλω να πιστέψετε ότι η ενέργεια, η αγάπη και η δύναμη που μας δίνει το κοινό και που κάθε φορά είναι ακόμα περισσότερο, δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτα στον κόσμο. Είναι σίγουρα η κινητήριος δύναμή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους σας. Πες μας και εσύ το όνομά σου. Γιώργος Πιλτζανίδης. Και πώς λέγεται η παράσταση? Ο πειρατής της άγονης γραμμής. Για πες μου τώρα, πώς ένιωσες που συμμετείχες και εσύ στην παράσταση αυτή? Πολύ ωραία. Και τι θέλεις να πεις σε όλο τον κόσμο που σε είδε σήμερα? Μπράβο. Και τους ευχαριστείς που σε είδαν? Ναι. Μπράβο Γιώργο μου. Μια ιστορία με έντονα πάθη, προσδοκίες και κατασκόπους μόλις έφτασε στο Netflix. Δύο χορταστικά επεισόδια φέρνουν στις οθόνες μας ένα all-star cast καμουφλαρισμένο με μυστικά και σκοτεινά κίνητρα και φόντο τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στο Wrestles, τη νέα μίνι σειρά του Netflix βασισμένη στο συγγραφικό έργο του Βρετανού William Bond, πρωταγωνιστούν κινηματογραφικοί αστέρες που φοράνε τις καπαρντίνες και τα κατασκοπικά καπέλα της εποχής και μπλέκονται στη δράση. Η Μισελ Ντόκρι, που διακρίθηκε ως πρωταγωνίστρια με το Τόουν Τάμπι και υπήρξε υποψήφια για Golden Globe για τρία συνεχόμενα Emmy Awards, ξεχωρίζει ως Ruth Κλίμαρτιν, ενώ αγαπημένος Ρούφες Σόλτς του Ζεν και η Καρλότ Ράμπλινγκ συμπληρώνουν τις ερμηνείες που εντυπωσιάζουν. Η σειρά ήταν υποψήφια για δύο βραβεία Primetime Emmys, καλύτερης μουσικής σύνθεσης και καλύτερου δεύτερου γυναικείου ρόλου, εκθιάστηκε εκτενώς στον τύπο. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Αιγαίο. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.